Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 8 Ιουνίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Άμεσα αντανακλαστικά την κυβέρνηση μετά τη φωτιά στον καταβλισμό εργατών γης στη Μανολάδα. 500 άτομα έχασαν χρήματα και χαρτιά στις τάχτες. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του χωραφιού στο οποίο είχε στηθεί ο καταβλισμός. Δεν υπάρχουν πολίτες ή εργάτες δεύτερης κατηγορίας στο μήνυμα της Υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου. Μεγάλη φωτιά στην Πύλο. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και εν αέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες. Αμετανόητος εμφανίζεται ο Δημήτρης Καμπόσος για τα αντισημιτικά σχόλια που οδήγησαν στη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία. 10 χρόνια από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Αχαΐα. Ακόμα παραμένουν ανοιχτές πληγές. 15.000 ευρώ άρπαξαν από ηλικιωμένοι. Νέο περιστατικό τηλεφωνικής απάτης στην Πάτρα. Συναγερμός στη σκάλα Λακωνίας. Άνδρας απειλούσε να πέσει στο κενό από πυλώνα υψηλής τάσης. Αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική πυρκαγιά στον καταβλισμό των αλλοδαπών εργατών γης στη Μανολάδα διερευνά η πυροσβεστική, ενώ η αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα στον οποίο ανήκε η έκταση. Με εντολή του Πρωθυπουργού, η Υπουργός Εργασίας μετέβη στην περιοχή αμέσως μόλις έγινε γνωστό ότι όλα τα υπάρχοντα των μεταναστών χάθηκαν στις φλόγες. Στην περιοχή της Μανολάδας βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και πραγματοποιεί έρευνες προκειμένου να βρει στοιχεία που μπορεί να προκάλεσαν τη φωτιά στον καταβλισμό των εργατών γης. Ενώ παράλληλα λαμβάνονται καταθέσεις από αλλοδαπούς οι οποίοι διέμεναν στα συγκεκριμένα καταλήμματα. Λίγες ώρες μετά την καταστρεπτική πυρκαγιά, κυβερνητικό κλιμάκιο έφτασε στο σημείο προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση με επικεφαλή στην Υπουργό Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου. Εδώ, σε αυτό το χώρο. Τα δύο στρέμματα. Τα δύο στρέμματα. Και πού είναι τώρα? Εδώ είναι. Προσπαθούμε να δούμε μέσα από τις καταστάσεις την ταυτοποίησή τους προκειμένου οι άνθρωποι που είχαν χαρτιά να επανεκδοθούν πολύ γρήγορα τα χαρτιά τους. Αυτό μπορώ να το μεταφέρω και εκ μέρους του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, ότι από τη στιγμή που υπήρχαν χαρτιά αμέσως θα επανεκδοθούν αυτά για να μην ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι, και το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε και με την κείμενη νομοθεσία, έτσι εξαντλώντας τα περιθώρια που έχουμε, να τους δώσουμε και κάποια οικονομική στήριξη. Πρώτο μέλημα της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των εργατών γης μέσω του κέντρου προσφύγων στη Μυρσίνη, ενώ αρκετοί αλλοδαποί φιλοξενήθηκαν για το βράδυ από άλλους ομοεθνίστους. Θα διαχειριστούμε και μακροπρόθεσμα το θέμα, γιατί για μας οι εργάτες γης είναι ένα μέρος της παραγωγικής μας διαδικασίας, είναι ένα μέρος της κοινωνικής μας ζωής. Θέλουμε να δώσουμε και μακροπρόθεσμες λύσεις. Θα δώσουμε κάποια ρούχα απόψε και αύριο περιμένουμε από το πρωί αρκετή βοήθεια, ωστόσο να μπορούμε να κάνουμε τις συνθήκες πιο καλές, αλλά αυτό είναι από αύριο. Απόψε είπαμε είναι η έκτακτη που θα μπορούμε να κάνουμε άμεσα. Από την πλευρά της, η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα στον οποίο ανήκει η έκταση που βρισκόντουσαν τα καταλήμματα για παράβαση του κανονισμού υγειονομικών διατάξεων. Λιπόθυμος λόγω αναθυμιάσεων οδηγήθηκε στο νοσοκομείο εργαζόμενος σε ψυσταριά της Πάτρας μετά τη φωτιά που προκλήθηκε σε καμινάδα της επιχείρησης. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, άνδρες της οποίας επιχείρησαν στην οροφή της ψυσταριάς προσπαθώντας να σβήσουν όλες τις μικροαιστείες. Ένας άνδρας χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο καθώς αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από την φωτιά που εκδηλώθηκε σε ψυσταριά στην οδό Ακροτηρίου λίγο πριν τις 4:30 το απόγευμα της Παρασκευής στην Πάτρα. Ένα άτομο είχε φτάσει σε λιποθυμία, είχε λιποθυμήσει και μεταφέρθηκε μετά σε δοφόρο στο νοσοκομείο. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής, η οποία έσπευσε με 3 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε στην καμινάδα της επιχείρησης. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των ανδρών της πυροσβεστικής, η φωτιά δεν επεκτάθηκε από την καμινάδα που βλέπετε πίσω μου, ωστόσο χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί ένα άτομο από την κουζίνα καθώς λιποθύμησε από τις αναθυμιάσεις. Η φωτιά προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους περιοίκους, οι οποίοι βγήκαν στο δρόμο για να δουν τι συμβαίνει. Η υπηρεσία μας ειδοποιήθηκε για φωτιά σε καμινάδα στο εν λόγω μαγαζί. Μεταβήκαμε με 4 οχήματα και 11 άντρες για την κατάδυσή της. Εδώ στο Σιβάν είχαμε θέμα με την καμινάδα, μετέφερε τον καπνό μέσα στο κτίριο. Με προσπάθειές μας καταφέραμε και σβήσαμε τη φωτιά.
και επεμβολήσει ο κόσμος. Αστυνομικοί αναγκάστηκαν να διακόψουν προσωρινά την κυκλοφορία στην γεμάτη κίνηση οδό Ακροτηρίου, κάτι που προκάλεσε ταλαιπωρία στους οδηγούς. Ωστόσο, έπρεπε να ελεγχθούν όλες οι εγκαταστάσεις της ψησταριάς ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος ενδεχόμενης έκρηξης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στην περιοχή των Καρναζέικων του Δήμου Ναυπλιαίων στην Αργολίδα. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής από τον Ναύπλιο και η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Πράγματι, όπως είδατε, σήμερα που έχουμε και αυξημένο δείχνει επικινδυνότητας εδώ στην τοπική κοινότητα Καρναζέικων, είχαμε μια πυρκαγιά πλησίων του δάσους Σταυροποδίου. Ευτυχώς η έγκαιρη επέμβασή μας με 5 οχήματα και 10 άντρες κατέσβεσε γρήγορα την πυρκαγιά και προκειμένου να αποφευθούν τα δυσάρεστα. Θα υφιστούσα την προσοχή αυτές τις μέρες σε όλους τους συμπολίτες μας που έχουμε αυξημένη θερμοκρασία και πιθανόν να έχουμε και αυξημένους ανέμους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να μην προβαίνουν σε καμία καύση, να μην κάνουν θερμές εργασίες και οτιδήποτε βλέπουν να απευθύνουν ένα τηλέφωνο στην πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί η άμεση ενημέρωσή μας και όπως διαπιστώσατε και η άμεση ανταπόκρισή μας απέτρεψε δυσάρεστα αποτελέσματα. Να πούμε κύριε διοικητά ότι όπως το είπατε και εσείς είμαστε κάτω από το δάσος του Σταυροποδίου, ένα αρκετά μεγάλο δάσος. Ο φυσικότερος πλούτος που υπάρχει στην Αργολίδα, όπως ξέρετε, ο μεγαλύτερος πνεύμονας πρασίνου που υπάρχει. Γι' αυτό οφείλουμε όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όπως και προείπα, αυτές τις μέρες που έχουμε πολύ αυξημένη θερμοκρασία και ισχυρούς ανέμους. Σε τι κατηγορία? Να αποφεύγονται οποιαδήποτε εργασία, θερμή εργασία. Πυρκαγιά, ευτυχώς, λόγω άμεσης επέμβασης της πυροσβεστικής σε ένα ιδιαίτερο κομμάτι του Δήμου Ναυπλιαίων που είναι τα Καρναζέικα και είναι ακριβώς στο ξεκίνημα που γίνεται το δάσος του Σταυροποδίου, ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον για το Δήμο μας. Ευτυχώς η πυροσβεστική ήταν άμεση η επέμβασή της, λόγω και ότι υπάρχει φύλαξη και από την πυροσβεστική. Εμείς σαν Δήμος Ναυπλιαίων ήμασταν εδώ από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε. Και να αλλάξουμε θέμα. Στην ελληνική γλώσσα διαγωνίστηκαν σήμερα οι μαθητές των γενικών λυκείων και των εσπερινών στην πρεμιέρα τους για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Με αφορμή κείμενο του καθηγητή Δημήτρη Μαρονίτη περί παιδείας και εκπαίδευσης, οι υποψήφοι κλήθηκαν να τοποθετηθούν για τον σύγχρονο ρόλο του σχολείου. Βατά, αναμενόμενα, αλλά με παγίδες χαρακτηρίστηκαν τα θέματα που έπεσαν την Παρασκευή στο θέμα της νεοελληνικής γλώσσας έκθεσης, στο οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφοι των ημερησίων και εσπερινών γέλ της χώρας. Γράφαμε έκθεση, θέματα παιδεία και εκπαίδευση. Έγραψα καλά, πιστεύω. Αυτά. Γράφαμε έκθεση. Εύκολα, δύσκολα? Σχετικά εύκολα. Τι ζητήθηκε, το θέμα της έκθεσης? Παιδεία και εκπαίδευση. Σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό άρθρο του Δημήτρη Μαρονίτη, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής το 2009 και το οποίο προσαρμόστηκε για τους σκοπούς της αξιολόγησης, διαγωνίστηκαν κατά την έναρξη των Πανελληνίων του 2018 οι περίπου 87.000 υποψήφοι των ημερήσιων και εσπερινών γενικών λυκείων. Μια χαρά, ήταν βατά τα θέματα. Αυτό απλά. Εγώ έκθεση έγραφα. Τα θέματα δεν μου φάνηκαν πολύ δύσκολα. Βατά ήταν, μια χαρά έγραψα. Και ασκήσεις, ναι, ήταν πάνω κάτω όπως μου είχαν πει, ότι θα ήταν στα φροντιστήρια. Αυτά. Θεωρείτε ότι γράψατε καλά? Ναι, πιστεύω ότι τα πήγα πολύ καλά. Το είχαμε διδαχθεί και στο σχολείο και στο φροντιστήριο. Αυτό, το πήγαμε καλά, πιστεύω. Η προετοιμασία για τα επόμενα μαθήματα πώς πάει? Καλά. Εντάξει, αυτό. Χωρίς άγχος. Ηρεμία. Το κείμενο αφορούσε στην παιδεία και τη διαφορετικότητα από την εκπαίδευση, ενώ το θέμα ανάπτυξης ζητούσε από τους υποψήφιους να προτείνουν αιτιολογημένα τρόπους με τους οποίους εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση του παιδευτικού ρόλου του σχολείου. Έπεσα για την εκπαίδευση και την παιδεία. Εντάξει, δεν ήταν δύσκολα, η έκθεση εύκολη, αυτά. Τα κείμενα που κληθήκατε να επεξεργαστείτε, να διασκήσετε? Ήταν λίγο δύσκολα τα κείμενα, αλλά εντάξει, για Σάββατα δεν υπήρχε κάποια δυσκολία σε μεγάλο βαθμό. Οι μαθητές των ΓΕΛ από τις 11 μέχρι και τις 15 Ιουνίου θα εξεταστούν σε μαθήματα προσανατολισμού. Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 19 Ιουνίου με το μάθημα της βιολογίας, γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Εκτός Νέας Δημοκρατίας βρέθηκε ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών λόγω της επίθεσής του στο πρόσωπο του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη. Οι δηλώσεις του κυρίου Καμπόσου χαρακτηρίστηκαν απαράδεκτες και ρατσιστικές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που άμεσα τον έθεσε εκτός κόμματος.
Όχι, ενοχλήσαμε τον Μπουτάρη που είναι αρεστός των Εβραίων και δεν μπορεί να ταλαιπωρείται ο Μπουτάρης. Έτσι, ο Μπουτάρης μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτές οι δηλώσεις ήταν που οδήγησαν στην διαγραφή του Δημάρχου Άργους Μυκηνών από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μπουτάρης μπορεί να λέει ό,τι θέλει, να κάνει εκπομπές μέσα από πορνεία, να βρίζει όποιον θέλει, να λέει ότι τον καμένο δεν τον γουστάρω το χοντρό και άμα το δω κρεμασμένο δεν κόβω το σκηνή. Θέλει ξύλο ο Πατριάρχη, όπως τον λένε, ο Μητροπολίτης Πειραιός, και χίλια μύρια άλλα. Πιέστηκαν, έσφαξε ο Κεμάλ τους πόντιους Έλληνες. Αυτά όλα μπορεί να τα λέει ο Μπουτάρης, γιατί φοράει το καπελάκι. Εμείς δεν φοράμε καπελάκι και επειδή δεν φοράμε καπελάκι, δεν μπορούμε να λέμε. Πρέπει να μας επιτίθενται όλοι. Οι αναφορές του Δημήτρη Καμπόσου στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη χαρακτηρίστηκαν χυδαίες από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά, που άμεσα έθεσε εκτός κόμματος τον Δήμαρχο Άργους. Ο κύριος Καμπόσος διαγράφει για τα απαράδεκτα και ρατσιστικά σχόλιά του. Επαναλαμβάνω ότι δεν θα ανεχτώ μισαλόδοξο και διχαστικό λόγο από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η νέα επίθεση του Δημήτρη Καμπόσου στο πρόσωπο του Δημάρχου Θεσσαλονίκης ήταν καθοριστική για την διακοπή των σχέσεών του με τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος είπε να τον δίνουν αυτό το φουκαρά το γέρο? Ποιος είπε να τον δίνουν? Ποιος και να τον έβλεπα να τον δέρνουν, οποιοδήποτε θα πήγαινε να τον προστατεύσει. Ένας άνθρωπος 90 χρονών, ο οποίος έχει ταραγμένο νου. Όταν έδινε τις συνεντεύξεις μέσα από τα μπουρδέλα ήταν καλά, ή μήπως δεν πρέπει να τα λέμε ούτε αυτά? Έχει προσβάλει Θεσσαλονίκη αυτός ο άνθρωπος. Την έχει προσβάλει βάναυσα. Με εντολή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη έγινε άμεσα η διαγραφή του από το κόμμα. Οι σημερινές αναφορές του Δημάρχου Άργους Δημήτρη Καμπόσου για τον Γιάννη Μπουτάρη είναι χυδαίες και απολύτως καταδικαστές. Με εντολή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ετέθη ήδη εκτός κόμματος. Σταθερός στις δηλώσεις του φαίνεται πως παραμένει ο Δήμαρχος Δημήτρης Καμπόσος μετά την διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει χαρακτηριστικά. Ενημερώθηκαν πριν λίγο για την απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάτι που με λυπεί βέβαια, αλλά δεν αισθάνομαι ότι έχω διαπράξει κάποιο έγκλημα για να ντρέπομαι. Δεν συμφωνώ με όσα λέει και πράττει ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης και απαιτώ όλοι να σεβαστούν την πατρίδα μου όπως σεβόμαστε και εμείς τους άλλους. Παραμένω σταθερός στις αξίες της δημοκρατίας και του ελεύθερου λόγου. Παραμένω πιστός εργάτης της πατρίδας μου και του λαού που με όρισε να τον υπηρετώ. Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών είχε φτάσει κοντά στην διαγραφή και πριν λίγες μέρες, όταν με ανάρτησή του στο Facebook δικαιολογούσε την επίθεση στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης στην εκδήλωση μνήμης για την επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, γράφοντας ότι αυτή είναι η μοίρα των προδοτών. Απόψε φιλοξενούμε τον κύριο Ανδρέα Ριζούλη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Αχαΐας. Μαζί μας είναι και ο συνάδελφος ο Νίκος Γιαπρακάς. Κύριε Ριζούλη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Ριζούλη, θέλω να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα του δελτίου μας σήμερα, που είχε να κάνει με τα άμεσα αντανακλαστικά που έδειξε η κυβέρνηση μετά την φωτιά που ξέσπασε στον καταβλισμό στην Μανολάδα, εκεί όπου έμεναν υπό άθλιες συνθήκες 500 εργάτες γης. Βρέθηκε στο σημείο και η Υπουργός Εργασίας, αλλά και ο κύριος Ηλιόπουλος. Το θέμα είναι, κύριε Ριζούλη, μετά από όλα αυτά, να υπάρξει και η απαραίτητη μέρημνα, αλλά και συνεχής έλεγχη, διότι δεν είναι κάτι το καινούριο. Όλοι γνώριζαν και γνωρίζουμε πώς είναι η κατάσταση εκεί στην Μανολάδα με τους εργάτες γης. Απλά ήρθε πάλι στην επικαιρότητα λόγω της φωτιάς. Ναι. Αυτό που άλλαξε βέβαια, να το πούμε εισαγωγικά, είναι το πώς η κυβέρνηση αυτή αντιμετωπίζει τους εργάτες, τους ανθρώπους που προσφέρουν στην ελληνική οικονομία, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι μετανάστες, και ειδικά στην περίπτωση της περιοχής εκεί που πολύπαθη είναι, εννοώ για τους μετανάστες, με τα γεγονότα που είχαμε παλιότερα, αλλά και με το σημερινό συμβάν, που δείχνει ότι αν και έχουν γίνει κάποιες μικρές βελτιώσεις στον τρόπο που μένουν, παρόλα αυτά οι συνθήκες δεν είναι καλές. Και για να λυθεί το πρόβλημα, και να το πούμε αυτό, έχουμε κάνει προτάσεις κατά περιόδους, οι οποίες δεν έχουν γίνει πράξη, αλλά πρέπει τώρα να το ξαναδούμε, με την έννοια του πώς γίνονται οι καταβλισμοί αυτοί και πώς πρέπει να επέμβει το κράτος ώστε να επιτρέψει με κάποιο τρόπο να έχουμε κατοικίες, έστω και πρόχειρου τύπου, αλλά οι οποίες να πληρούν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την αδειοδότηση διαχρονικά
του τι είδους κατοικίες μπορούν να γίνουν, πώς οι αγρότες μπορούν να πάρουν αδειοδοτήσεις από την πολεοδομία και από άλλες υπηρεσίες δασικές κλπ. Ώστε να μπορούν να τα εγκαταστήσουν. Ξέρω αρκετούς αγρότες που θέλουν να κάνουν τέτοιες δουλειές. Πάντως αυτό κεντρικά πλέον τώρα πρέπει να το ξαναδούμε, ώστε Δήμοι θα είναι αυτό, Περιφέρεια θα είναι, οπωσδήποτε κεντρική κυβέρνηση, αλλά και οι ιδιώτες που απασχολούν εκεί εργάτες, να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και εφόσον αυτοί χρειάζονται, που φαίνεται ότι χρειάζονται, μιας και είναι 20 και 25 χρόνια στην περιοχή, να προχωρήσουμε σε δημιουργία κατασκευών οι οποίες θα πληρούν όλες εκείνες τις προδιαγραφές. Νομίζω αυτή είναι η λύση, ώστε να μην έχουμε άλλα συμβάντα τέτοια και ευτυχώς δεν είχαμε δηλαδή και απώλεια ζωής, πέρα από την απώλεια των υπαρχόντων των ανθρώπων αυτά που μερικές φορές είναι η ίδια τους η ζωή, έτσι. Πάντως είδαμε ότι υπήρχαν γρήγορα τα ανακλαστικά από την κυβέρνηση. Την ίδια μέρα, αυθημερών, κατέβηκε η κυρία Χτσιόγλου με εντολή μάλιστα του ίδιου του Πρωθυπουργού. Εντάξει, αν το δούμε σαν έκταση του προβλήματος, δηλαδή ένα μέρος που παίρνει φωτιά, όπου 500 άνθρωποι κατοικούν, καταστρέφεται η περιουσία τους, αλλά και κινδυνεύουν οι ίδιοι να πάθουν οτιδήποτε κακό όταν ξεσπάει ένα τέτοιο πράγμα. Η πολιτεία έτσι πρέπει να επεμβαίνει άμεσα. Και να πω και το επόμενο, είναι, δεν έχει σημασία η άμεση παρουσία της κυβέρνησης, που είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε και την Υπουργό εκεί στα πρόχειρα καταλήμματα που κάηκαν να τα επισκέφεται, αλλά είναι η επόμενη μέρα να μην είναι αργή και γρήγορα να πάρθουν εκείνες οι αποφάσεις που θα βελτιώσουν και τη ζωή των ανθρώπων αυτών εκεί και έχει συνάφεια και με τη ζωή και των μόνιμων κατοίκων της περιοχής της Μανολάδας. Όσο αυτοί ζουν σε καλύτερες συνθήκες, τόσο και η δική τους η ζωή εκεί θα είναι πιο ασφαλής και όλοι μαζί θα μπορούν να λειτουργήσουν έτσι με ένα κλίμα ηρεμίας, να κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι, να αμείβονται και να προχωράνε. Κύριε Ζουλή, να έρθουμε λίγο στα της Πάτρας, μιας και σήμερα είχαμε μία ακόμα επιστολή από τον Δήμαρχο, τον κύριο Κώστα Πελετίδη, προς τον κύριο Βασιλιάδη, τον Υπουργό Αθλητισμού, σχετικά με το ζήτημα της ανάληψης από την πόλη της Πάτρας των παράκτηρων μεσογειακών αγώνων του 2019. Στην επιστολή του, ο κύριος Πελετίδης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν έχει προχωρήσει τίποτα σε σχέση με αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί για την κατασκευή των εγκαταστάσεων για τους παράκτηρους αγώνες και μάλιστα αφήνει και εχμές ότι ίσως αυτό γίνεται σκόπιμα προκειμένου να αποφευθεί το να γίνουν διαγωνισμοί και να πάμε στη λύση της ανάθεσης των έργων προκειμένου να μπορέσουν κάποιοι ίσως να εκμεταλλευτούν την κατάσταση αυτή. Εντάξει, τώρα ναι. Από το τελευταίο τώρα, αν κάνουμε προβλέψεις ότι εσκεμμένα η κυβέρνηση κάνει αυτή τη διαδικασία για να πάει σε αναθέσεις, τώρα αυτό είναι μια επιλογή πολιτικής, ας πούμε, η οποία είναι χαμηλού επίπεδου. Το τι γίνεται με την διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων είναι και θέμα της Οργανωτικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία και νομίζω ο κύριος Πελετίδης συμμετέχει στο ΔΣ ο Δήμος με άτομο, αφήνω ένα κενό εκεί. Οπότε έχει μια πρώτη ενημέρωση του αν καθυστερούν ή όχι τα έργα. Εμείς να πούμε ότι το να γίνουν οι Μεσογειακοί Αγώνες στην Πάτρα ήταν επιλογή της κυβέρνησης, έτσι. Δεν ήταν κάποια πρόταση που έγινε από το Δήμο Πατρέων. Η κυβέρνηση και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ο Υφυπουργός, πρότεινε την Πάτρα να αναλάβει αυτή την διεκδίκηση. Ήταν ένα μεγάλο ρίσκο και για τη χώρα. Προσέξτε, γιατί είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση που έχει γίνει στην Ελλάδα. Υπήρχε ένα κακό προηγούμενο από τον Βόλο, έτσι, όπου δεν είχαν γίνει αγώνες. Ναι, ο Βόλος και οι Λάρες είχαν πάρει τους προηγούμενους Μεσογειακούς Αγώνες, άλλου επίπεδου αγώνες βέβαια, πέσαν πάνω στην κρίση και καθώς δεν υπήρχε η οικονομική ευκαιρία για να γίνουν οι αγώνες, ματαιώθηκαν. Εδώ πρόσφατα είχαμε συναντηθεί με τον κύριο Βασιλιάδη, πρόσφατα εννοώ, όχι τώρα τέσσερις μέρες, έχει κανένα δεκαήμερο, όπου ανέφερε και αυτός ότι υπάρχουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα τα οποία καθυστερούν, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολύ νωρίς ξεκινήσει για τη διοργάνωση, δηλαδή είμαστε ένα χρόνο πριν τη διοργάνωση, υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο και τέλος πάντων δεν έχουμε καμιά πρεμούρα να κάνουμε απευθείας αναθέσεις. Δηλαδή το να λέμε κάτι τέτοιο για ένα χρόνο μετά ότι μήπως πάει εκεί, να πω και εγώ τότε, να προβοκάρω και εγώ την υπόθεση και να πω ο κύριος Πελετίδης και η Δημοτική Αρχή να προσέχει τις δικές της απευθείας αναθέσεις και να μην προδικάζει ότι θα γίνει σε 1,5 χρόνο. Τώρα, κύριε Ριζούλη, κλείνοντας, σήμερα ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις και τα γενικά λύκεια και τα εσπερινά. Ακούσαμε με προσοχή την τοποθέτησή σας στη Βουλή κατά την συζήτηση για την αναδιάρθρωση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας. Είναι ένας τομέας ευαίσθητος. Κάθε κυβέρνηση εφαρμόζει μια διαφορετική πολιτική σε αυτόν τον τομέα. Αυτή τη στιγμή, τι επιδιώκει η κυβέρνηση και ουσιαστικά θα θέλαμε να μας πείτε και δύο λόγια παραπάνω.
παραπάνω για το σκεπτικό που αναλύσατε σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς και τη στήριξη την οποία χρειάζονται. Κοιτάξτε, να δείτε, το νομοσχέδιο αυτό δεν αποτελεί μία, ας το πούμε, την μεταρρύθμιση αιχμής της κυβέρνησης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η διαδικασία της μεταρρύθμισης στην εκπαίδευση έχει ξεκινήσει ουσιαστικά από την είσοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση από το 2015. Δηλαδή έχει ξεκινήσει μία σταδιακή διαδικασία αλλαγής όλου του φάσματος εκπαίδευσης, ξεκινώντας από την τετοβάθμια και καταλήγοντας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είτε αφορά αυτή την επαγγελματική εκπαίδευση, είτε αφορά τη μεταλλικιακή εκπαίδευση των ανθρώπων, των παιδιών που τελειώνουν τα επαγγελματικά λύκεια, την είσοδο στα πανεπιστήμια, την κατηγοριποίηση σε άλλο επίπεδο των ΤΕΗ και τη δημιουργία του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αττικής και των άλλων ΤΕΗ που αναβαθμίζονται, το ολοήμερο σχολείο, τις ειδικότητες και την ειδική αγωγή. Και τώρα ερχόμαστε να κλείσουμε αυτό το κομμάτι αλλάζοντας τον τρόπο λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών, δηλαδή τη συμβουλευτική, με όποια μορφή υπάρχει αυτό στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που έχει να κάνει με το δάσκαλο και ποιες δομές είναι αυτές που τον υποστηρίζουν. Πάμε λοιπόν σε μια νέα εποχή, στην οποία ο εκπαιδευτικός, στην οποία θα στηρίζεται μάλλον το εκπαιδευτικό έργο με μια διαφοροποιημένη μορφή από ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα, που γινόταν μόνο από τους συμβούλους. Πάμε δηλαδή σε συλλογικά όργανα όπου διάφορες ειδικότητες θα μπορούν συλλογικά να συζητάνε τα προβλήματα που υπάρχουν. Δίνονται κάποιες δυνατότητες στους συλλόγους γονέων, στους συλλόγους διδασκόντων να αναβαθμίζεται η λειτουργία τους, δηλαδή να δίνουν λύσεις οι ίδιοι, και θεσμοθετείται και ο θεσμός της συλλογικότητας των γειτονικών σχολείων στην αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν να κάνουν είτε στον χώρο του σχολείου είτε στην ευρύτερη περιοχή τους. Τώρα, με αυτό που είπαμε τους εκπαιδευτικούς, και νομίζω είναι σοβαρό, το είπα, εμείς κάνουμε μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, στην εκπαίδευση, το κάνουμε και εμείς τώρα, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τη θέση του εκπαιδευτικού στην κοινωνία. Και άφησα και μία παρένθεση ότι η οικονομική κατάσταση των εκπαιδευτικών δεν διαφοροποιούνται από τους άλλους εργαζόμενους στην Ελλάδα, δηλαδή όλοι έχουν τα ίδια προβλήματα, οι μισθοί κόπηκαν κλπ. Είπα λοιπόν, το επόμενο διάστημα η χώρα βγαίνει από τα μνημόνια και συζητάει την επόμενη μέρα, θα δει πώς αυτή η επόμενη μέρα θα μπορέσει να έχει κοινωνικό αντίκτυπο. Συγκεκριμένα για τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί, είπα ότι είναι οι πιο χαμηλόμισθοι, ήταν διαχρονικά, όχι τώρα, οι πιο χαμηλόμισθοι στο δημόσιο, χωρίς καμιά δυνατότητα αύξηση των αποδοχών τους, είτε μέσω επιδομάτων είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Όπου έχει γίνει στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο αναβάθμιση ή αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος, αυτό είχε πάντα σαν κέντρο τον εκπαιδευτικό, και με την οικονομική του αναβάθμιση, αλλά και την βοήθεια σε επίπεδο γνώσεων. Δηλαδή, δοθήκαν δυνατότητα να κάνουν μεταπτυχιακά, δοθήκαν δυνατότητα να κάνουν επιμόρφωση αμοιβόμενη. Δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός, η εκπαίδευση να πάει μπροστά όταν έχουμε έναν εκπαιδευτικό με σκυμμένο το κεφάλι. Μάλιστα, κύριε Ριζούλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Να πούμε ότι πολλά περισσότερα από την πολιτική επικαιρότητα και θα αναλύσετε τις θέσεις σας στην εκπομπή Επί Παντός μαζί με τον κύριο Φωτήλα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς επιστρέφουμε στην Αργολίδα. Στο Ναύπλιο έφτασε το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, δίνει διάλεξη με θέμα η κρίση του κανόνα δικαίου ως κρίση δημοκρατικής νομιμοποίησης της ηγεσίας στο πλαίσιο των Event Series 2018, ηγεσία και ανθρωπιστικές αξίες που διοργανώνει το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Να δούμε στο βίντεο που ακολουθεί την άφιξη του Προέδρου και την υποδοχή του στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών. Εύχομαι τον Χάρβαρντ να βρει εδώ στην Ελλάδα, όπου εκείνο επιλέξει, μια εγκατάσταση η οποία θα δώσει στην Ελλάδα σε αυτό το μεγάλο πράγμα.
Η Πάτρα και η Δυτική Αχαΐα μετρούν ακόμη και σήμερα τις πληγές τους από τον σεισμό των 6,5 Ρίχτερ που συντάραξαν τη Δυτική Ελλάδα πριν από 10 χρόνια. Σαν σήμερα χάθηκαν 2 άνθρωποι, πληγώθηκαν κέρια και κρίθηκαν κατά δαφιστέα δεκάδες ακίνητα και άλλα κατέρευσαν σαν τραπουλόχαρτα εξαιτίας της δόνησης που έγινε αισθητή ακόμα και στη Νότια Ιταλία. Κυριακή 8 Ιουνίου 2008, ώρα 3:35. Η γη τρέμει και η Αχαΐα πληγώνεται. Δύο άνθρωποι χάθηκαν από τον καταστροφικό σεισμό που χτύπησε με επίκεντρο την περιοχή της Ανδραβίδας πριν 10 χρόνια. Εκατοντάδες σπίτια με ζημιές, μερικά άνοιξαν στα δύο. Μεγάλες καταστροφές στις υποδομές, ενώ ακόμη και το Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα πήρε κλίση. Τα στοιχεία που προέκυψαν από τους ελέγχους των μεικτών συνεργείων του ΤΑΣ ήταν για το Δήμο Δήμης 650 κτίρια μη κατοικήσιμα και 45 κτίρια ετοιμόρροπα προς κατεδάφιση. Σοβαρές ήταν οι ζημιές και στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Πριν από κάποιους μήνες, το Φλεβάρι αν δεν κάνω λάθος, βγήκε και μια απόφαση, μια υπουργική απόφαση η οποία παρέτεινε λίγο ακόμα το χρονικό διάστημα έτσι ώστε όλοι οι πληγέντες της εποχής εκείνης να ολοκληρώσουν τις κατασκευές τους και να πάρουν και την τελική τους δόση. Ο σεισμός βρήκε πολλούς στην παραλία, άλλους τους έπιασε στον ύπνο, άλλους στην εργασία και κάποιους την ώρα που γλεντούσαν. Δύο γάμοι έμειναν στη μέση με τους συμμετέχοντες στα γλέντια που είχαν στηθεί να τρέχουν να γλιτώσουν. Σύμφωνα με την εκτίμηση των γεωλόγων, τότε ενεργοποιήθηκε παλαιό ρήγμα το οποίο είχε να δώσει τέτοιο σεισμό από το 1752. Στην Κάτω Αχαΐα, που ήταν και το επίκεντρο, και τα γύρω χωριά, οι πληγές ήταν και οι μεγαλύτερες. Ποιες πληγές όμως έχουν κλείσει και ποιες παραμένουν ανοιχτές εδώ και 10 χρόνια? Όσον αφορά τις αποζημιώσεις, υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις όπου δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε πολύ μεγάλη έκταση σε όλη σχεδόν την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα μέχρι τα Γιάννενα, την Καρδίτσα, αλλά και την Αττική. Ιδιαίτερα αισθητός έγινε στην πόλη της Πάτρας και στη γύρω περιοχή. Δύο άνθρωποι τότε έχασαν τη ζωή τους από τη σεισμική δόνηση. Πρόκειται για τον 55χρονο Ανδρέα Μπακούλια, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός από τα ερείπια κατοικία στην Κάτω Αχαΐα όταν χτυπήθηκε στο κεφάλι από βαρύ αντικείμενο, και την 80χρονη Μαρίνα Πετροπούλου, η οποία τραυματίστηκε και κατέληξε στο νοσοκομείο από ανακοπή καρδιάς κατά τη μεταφορά της. Να μείνουμε στο ίδιο θέμα. Η ισχυρή δόνηση κατέστρεψε σπίτια, καταστήματα και ναούς και άφησε μεγάλες πληγές στη Δυτική Αχαΐα και στις περιοχές Μόβρη, Ολενία, Φαρέ, Λαρισό, Τριτέα, Βραχνέικα, Μεσάτιδα και Παραλία. Ενώ στην Κάτω Αχαΐα, όπως είδαμε, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μαζί μας απόψε είναι ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, ο κ. Χρήστος Νικολάου, και η συνάδελφος Ελίνα Ιμπάστα. Κ. Νικολάου, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ελίνα, καλησπέρα. Ξυπνούν άσχημες μνήμες σήμερα, κύριε Νικολάου, και αυτό που δεν μπορούμε να πιστέψουμε, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, είναι ότι αρκετές πληγές παραμένουν ανοιχτές. Κύριε Νικολάου, μας ακούτε? Ναι, καλησπέρα κύριε Καλαμαρά. Είναι ακριβώς όπως τα είπατε και εσείς, παρόλο που έχουμε περάσει 10 χρόνια από αυτή τη θλιβερή καταστροφή, είναι πολλές οι εκκρεμότητες οι οποίες απομένουν. Δεν έχουν ολοκληρωθεί δυστυχώς ακόμη όλες αυτές οι διαδικασίες για να οι ιδιοκτήτες για να αποκαταστήσουν τις ζημιές τους. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχουν ήδη μπει στις νέες κατοικίες, όμως υπάρχουν εκκρεμότητες οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Το παράπονο της Δυτικής Αχαΐας δεν είναι άλλο, όπου ήταν ένας από τους Δήμους ο οποίος έμεινε χωρίς σχέδιο ανασυγκρότησης εδώ και 10 χρόνια. Είχαμε μια τεράστια καταστροφή στις υποδομές, μεγάλα σχολικά συγκροτήματα, ιερούς ναούς, το Δημαρχείο της έδρας του Δήμου της Δυτικής Αχαΐας. Όμως παρόλο αυτό η περιφέρεια βοήθησε για τα σχολεία και έχουμε δώσει ήδη και τη δυνατότητα πλέον, επειδή έχουμε εκδώσει και την άδεια οικοδομής για το νέο Δημαρχείο, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ακόμη την υποστήριξη εκείνη που θα όφιλε η πολιτεία σε έναν Δήμο που υπόστη πάρα πολλές καταστροφικές ζημιές. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο, όπως και εσείς είπατε και πριν λίγο, χάσαμε και δύο ανθρώπινες ζωές, υποδομές, δίκτυα, και γι' αυτό και ζητούμε και από αυτό το βήμα που μας δίδεται
πολύ μεγάλο δίκτυο ακόμα της σύνδεψης παραμένει χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των ζημιών. Ήταν μια πολύ μεγάλη καταστροφή στο συγκεκριμένο δίκτυο ίδρυψης, κύριε Νικολάου, για πάρα πολύ καιρό, χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό. Θυμόμαστε όλοι τις σκηνές με τους ανθρώπους που είχαν μαζευτεί στο γήπεδο της Κάτω Αχαΐας, όπου εκεί στήθηκαν πρόχειρα σκηνές. Είχε ακολουθεί ένα σχέδιο που ακολουθείται γενικότερα όταν συμβαίνουν τέτοιους είδους καταστροφές και οι άνθρωποι ζούσαν μέσα σε σκηνές. Και όλα αυτά τα χρόνια η Δημοτική Αρχή έχει πιέσει με τον τρόπο της και έχει καταφέρει κάποια πράγματα, αλλά από ό,τι μας λέτε χρειάζονται πολλά ακόμα να γίνουν. Χρειάζονται πολλά ακόμη να γίνουν. Τα θυμόσαστε κι εσείς, κυρία Μπάστα, διότι είσαστε από τις πρώτες στιγμές δίπλα μας και αναδεικνύατε τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν εκείνες τις δύσκολες στιγμές που έζησε ο κόσμος στο δημοτικό στάδιο της Κάτω Αχαΐας και σε ακόμα άλλους αθλητικούς χώρους. Όμως δυστυχώς ακόμη υπολείπονται πάρα πολλά για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν και αυτές οι ζημιές να αποκατασταθούν όλοι οι ιδιοκτήτες που έχασαν μεγάλα περιουσιακά στοιχεία και βέβαια και η μεγάλη βοήθεια που θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει πλέον στο νέο διευρυμένο Δήμο της Δυτικής Αχαΐας και ιδιαίτερα στις υποδομές όπως σας αναφέρθηκα στο δίκτυο ίδρυψης και σε μεγάλες υποδομές όπως είναι το Δημαρχείο και ακόμη σε κάποιες περιπτώσεις που έχουμε ναι μεν μικρές σε λιώμενες αίθουσες που παραμένουν ακόμη μικρά παιδιά. Όμως τα μεγάλα σχολικά συγκροτήματα τα οποία και εσείς θα είδατε που εγκαινιάσαμε και πρόσφατα σε συνεργασία με την περιφέρεια, όμως αυτό το οποίο είναι κάτι το οποίο θα πρέπει όλοι να σκύψουμε είναι να μπορέσει αυτό το οποίο είπα πριν λίγο για το δίκτυο ίδρυψης να ολοκληρωθεί το φράγμα Πύρου Παράπυρου για να μπορέσει να έχει τόσο και ο Δήμος της Δυτικής Αχαΐας και ο Δήμος Πατρέων και ο Ερημάνθου αυτό το μεγάλο έργο της υποδομής για να μπορέσουμε να μην έχουμε λειψιδρία αυτές τους μήνες του καλοκαιριού. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας απόψε. Ελπίζουμε όλα αυτά τα θέματα επιτέλους να λήξουν, τα προβλήματα να σταματήσουν. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις από την περιφέρεια. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στην Πύλο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό σε πυροσβεστική και στις τοπικές αρχές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος Γιάννης Συνάπης για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Όντως ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Μιλάμε για μια φωτιά που ξεκίνησε στο περιβάλλον χώρο του κάστρου της Πύλου, του Νιόκαστρου, κοντά στο κέντρο υγείας. Απλήθηκε κάτω το κέντρο υγείας. Η φωτιά πέρασε πίσω από το κέντρο υγείας της πόλης και ουσιαστικά πυρεκύκλωσε το κάστρο της πόλης. Σχεδόν έφτασε χαμηλά πίσω πάνω από την παραλία και μπήκε μέσα στο κάστρο. Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, έκαψε χαμηλή βλάστηση και δέντρα στο κάστρο της Πύλου. Όμως το θετικό ήταν ότι γλίτωσαν τα μουσεία και η εκκλησία του κάστρου, ενώ δεν έπαθε ζημίες ούτε το κέντρο υγείας της πόλης. Σημαντική, καθοριστική ήταν η συμβολή των τριών πρεσβευτών που έχουν έρθει για το φετινό καλοκαίρι, για την υπηρετική περίοδο στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, ενώ εξίσου κρίσιμη ήταν και η συμβολή ενός ελικοπτέρου που έκανε ρήψεις και τελικά σώθηκε ο αρχαιολογικός χώρος στο κάστρο της Πύλου. Γεωργία. Παρά λοιπόν τους ισχυρούς ανέμους, αποφεύχθησαν τα χειρότερα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλό σου βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, από τα Φιλιατρά και την Κυπαρισία ξεκίνησε η διήμερη περιοδία του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στη Μεσσηνία. Ο κύριος Χαρίτσης συναντήθηκε με τοπικούς φορείς, ενώ επισκέφθηκε και το νοσοκομείο Κυπαρισίας, όπου συνομίλησε με τους εργαζομένους. Διήμερη περιοδία.
περιοδία πραγματοποιεί ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης στη Μεσσηνία. Ο ίδιος ξεκίνησε την περιοδία του από τα Φιλιατρά, όπου επισκέφθηκε ομάδα παραγωγών και την συνέχισε με μια στάση του στο νοσοκομείο Κυπαρισίας. Εκεί πραγματοποίησε ξενάγηση στους χώρους του νοσοκομείου, ενώ συνομίλησε με τους εργαζομένους για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Ο ίδιος χαρακτήρισε το νοσοκομείο πρότυπο και κάλεσε και τον Υπουργό Υγείας να το επισκεφθεί. Επειδή πολλές φορές μιλάμε και εμείς για χρηματοδοτήσεις, μιλάμε για λεφτά τα οποία δίνουμε και για αναπτυξιακούς αλλά και για κοινωνικούς σκοπούς, είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο και πολύ σημαντικό να βλέπουμε αυτά τα λεφτά να πιάνουν τόπο. Και εδώ στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας είδαμε από πρώτο χέρι χρηματοδοτήσεις τις οποίες δώσαμε το προηγούμενο διάστημα, πόσο καλά έχουν αξιοποιηθεί. Ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου ευχαρίστησε τον ίδιο για την στήριξη και τόνισε πως η μονάδα δίνει μάχη για μια περιοχή αρκετών κατοίκων. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ πρώτον για την επίσκεψή του και δεύτερον για την αμέριστη βοήθεια που έχει δώσει στην νοσηλευτική μονάδα για να αξιοποιηθεί, για να ανέβουμε επίπεδο, για να αντιλειτουργήσουμε, για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες του κόσμου από τη Ζαχάρο μέχρι την Πύλο. Ο αναπληρωτής υπουργός συναντήθηκε και με τις τοπικές αρχές. Η υποδοχή του έγινε από τον αντιδήμαρχο Κυπαρισίας Παναγιώτη Τσιγκάνο λόγω απουσίας του δημάρχου, ο οποίος έβαλε στο τραπέζι της συζήτησης αρκετά από τα θέματα που ενδιαφέρουν την περιοχή. Η δημιουργία open mall στην πόλη αλλά και έργα πολιτισμού όπως η ανάπλαση του κάστρου ήταν μόνο μερικά από τα όσα συζητήθηκαν. Υποδεχθήκαμε σήμερα στην Κυπαρισία τον κύριο Χαρίτση, ο οποίος λόγω θεσμικής του ιδιότητας ήθελε να ενημερωθεί για μια σειρά από θεμάτων που αποσχολούν την Κυπαρισία, την περιοχή του γενικότερη, και θέματα υγείας και θέματα φοροταξίας και θέματα υποδομών. Εμείς ως Δήμος ασφαλώς τον υποδεχθήκαμε και στη συνέχεια προηγούμενης συνάντησής μας θέσαμε σε αυτόν μια σειρά ζητημάτων, όπως ήταν η δημιουργία του Open Mall στο κέντρο της Κυπαρισίας και την αγορά της Κυπαρισίας. Η περιοδία του κύριου Χαρίτση συνεχίζεται και αναμένεται να ολοκληρωθεί με την παρουσία του ίδιου στην Καλαμάτα για τους διεθνείς αγώνες στίβου, τα Παπαφλέσια. Τώρα άλλο ένα κρούσμα τηλεφωνικής απάτης καταγγέλθηκε στις αρχές στην Πάτρα. Αυτή τη φορά 84χρονη έπεσε θύμα επιτίδιων οι οποίοι κατάφεραν να της αποσπάσουν 15.000 ευρώ. Ο εντοπισμός των δραστών είναι ιδιαίτερα δύσκολος για την αστυνομία, αφού με τον τρόπο που δρούν δεν αφήνουν ίχνη. Ακάθεκτοι συνεχίζουν τη δράση τους οι απατεώνες που τηλεφωνούν σε ηλικιωμένους και λέγοντάς τους ότι συγγενικό τους πρόσωπο είναι θύμα τροχαίου, προσπαθούν να τους αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Αυτή τη φορά, μια 84χρονη γυναίκα στην Πάτρα έπεσε θύμα μιας άγνωστης επιτίδειας, η οποία κατάφερε να της αποσπάσει το ποσό των 15.000 ευρώ. Η άγνωστη γυναίκα τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενη την αστυνομικό και της είπε ότι η κόρη της έχει προκαλέσει θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα. Με αυτό το πρόσχημα την έπεισε ότι πρέπει να της δώσει 15.000 ευρώ. Μάλιστα, δεν δίστασε να ζητήσει από την 84χρονη να τοποθετήσει τα χρήματα έξω από την πόρτα του σπιτιού της, ώστε στη συνέχεια, ανενόχλητη, να περάσει να τα πάρει. Λίγη ώρα αργότερα, η 84χρονη επικοινώνησε με την κόρη της και διαπίστωσαν τι είχε συμβεί, καταγγέλλοντας άμεσα το περιστατικό στις αρχές. Αρκετοί είναι πάντως και εκείνοι που ήταν υποψιασμένοι και δεν ενέδωσαν στους απατεώνες. Κατά τις 8 το βράδυ χτύπησε το τηλέφωνο. Το σηκώνω. Ήταν απόρριτος ο αριθμός και άκουσα μία φωνή σαν της κόρης μου που έκλαιγε και μου έλεγε «Μανούλα μου τράκαρα, μανούλα μου τράκαρα». Και μετά το παίρνει μία άλλη κυρία το τηλέφωνο και μου λέει «Αυτό εδώ δικό σου είναι». Όχι, δεν πανικοβλήθηκα, νευριάστηκα που μου μίλησε έτσι σκεπτόμενη ότι το παιδί μου κινδυνεύει και έχει πάθει κάτι. Και της είπα ναι, δικό μου είναι. Εκείνη τη στιγμή έπεσε το βλέμμα μου στο κινητό και αμέσως παίρνω το νούμερο του παιδιού για να δω τι συμβαίνει. Και η κόρη μου μου μίλησε κανονικότατα. Δεν είχε πάθει τίποτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, είναι αρκετά δύσκολη η σύλληψη των απατεώνων, καθώς δεν μπορούν να εντοπιστούν. Πήραμε στην ασφάλεια, είπαμε το γεγονός και μας είπαν ότι δεν μπορούν μέσω τηλεφώνου δηλαδή να εντοπίσουν ποιοι είναι. Οι αστυνομικές αρχές συστήνουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην ενδίδουν σε προτροπές για συνάντηση και να επιδιώκουν πάντα οι ίδιοι να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το γνωστό συγγενικό τους πρόσωπο.
Αναστάτωση προκλήθηκε χθες βράδυ στη Σκάλα Λακωνίας, όταν ένας άνδρας καρφάλωσε σε πυλώνα της ΔΕΗ και απειλούσε ότι θα πέσει στο κενό από ύψος 35 μέτρων. Περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό θα μας δώσει ο συνάδελφος Τάκης Κούρος. Τάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Αναστάτωση, όπως είπες, επικράτησε τις απογευματινές βραδινές ώρες, γύρω στις 9 η ώρα, της 5ης στην περιοχή της Σκάλας, καθώς ένας άντρας, υπήκος Ρουμανίας, σκαρφάλωσε πυλώνα υψηλής τάσης της ΔΕΗ, μεταξύ της περιοχής Σκάλας και Βλαχιώτη, απειλώντας ότι θα πέσει στο κενό από ύψος περίπου 40 μέτρων. Από την πρώτη στιγμή και για λόγους ασφάλειας, διεκόπη η ηλεκτροδότηση στην ευρύτερη περιοχή, ενώ η διαπραγμάτευση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας ανέλαβε την προσπάθεια να μεταπίσει τον συγκεκριμένο άντρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έτσι ο άντρας βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, Γεωργία, και αρχικά υπήρχε έκδηλη ανησυχία για την εξέλιξη του περιστατικού. Λίγο αργότερα, όμως, χάρη στην κατάλληλη διαχείριση του θέματος από την διαπραγμάτευση της Ελλάς, ο Ρουμάνος ενέδωσε ψύχρεμες παρενέσεις και με τη συνδρομή πυροσβεστικών δυνάμεων στάθηκε δυνατή ασφαλής κάθοδός του, όπως βλέπουμε και στις συγκεκριμένες φωτογραφίες που μας έστειλε φίλος. Έτσι λοιπόν όλα καλά, έσυ ο τέλος. Ο άντρας διακοσμήστη στο κέντρο υγείας Βλαχιώτη για προληπτικούς λόγους, ενώ άγνωστοι παραμένουν οι λόγοι οι οποίοι τον οδήγησαν να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ωστόσο κάνουν λόγο για μικροεπισόδιο που είχε προηγηθεί σε κατάστημα της Σκάλας. Μάλιστα. Ευτυχώς σώθηκε η ζωή του ανθρώπου. Τάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δημόσιο περνούν στο τέλος Ιουνίου δεκάδες ακίνητα, καθώς λήγει η προθεσμία για δηλώσεις διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Παράταση από 6 μήνες έως και ένα έτος ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων και δικηγορικοί σύλλογοι. Ορατός είναι ο κίνδυνος για εκατοντάδες πολίτες και της Πάτρας να χάσουν οριστικά τα ακίνητά τους, καθώς τέλος Ιουνίου λήγει η οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών του κτηματολογίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως χάνεται οριστικά η δυνατότητα δικαστικής προσφυγής από τους πολίτες και συνεπώς και το ίδιο το ακίνητο. Θορυβημένος εμφανίζεται ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ακινήτων της Αχαΐας με την Κυριακή Αθανασιάδη να ζητά παράταση ενός έτους για να οριστικοποιηθεί το κτηματολόγιο. Επιβάλλεται η παράταση για την άσκηση των αγωγών για τις διορθώσεις της ανακριβής στις κτηματολογικές εγγραφές για το Δήμο Πατρέων. Είναι προφανές ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Τουλάχιστον 10.000 είναι τα δήλωτα δικαιώματα αυτή τη στιγμή στο Δήμο Πατρέων. Όσοι ιδιοκτήτες δεν έχουν εγγράψει την περιουσία τους στο κτηματολόγιο τα προηγούμενα χρόνια ή στις εγγραφές υπάρχουν σοβαρά λάθη και παραλήψεις, κινδυνεύουν ξαφνικά να βρεθούν χωρίς να το έχουν στην κατοχή τους, καθώς αυτό θα περάσει στο δημόσιο ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάτρων, για να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, ζητά παράταση 6 μηνών μέχρι το τέλος του χρόνου, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να προβούν στις απαραίτητες δηλώσεις ή διορθώσεις. Ζητάμε μία παράταση της οριστικοποίησης των αρχικών εγγραφών. Λήγει το κτηματολόγιο, κλείνει δηλαδή οι εγγραφές, οριστικοποιούνται τις 29 Ιουνίου του 2018. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Όσα ακίνητα φέρονται ότι είναι του αγνώστου ιδιοκτήτη και δεν έχουν καταχωρηθεί δηλαδή από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες, περιέχονται στο δημόσιο. Επίσης, όσα ακίνητα φαίνονται τώρα ως περιουσία του ελληνικού δημοσίου λόγω του δίθεν δασικού χαρακτήρα της έκτασης και αρκετοί συμπολίτες έχουν υποβάλει ένσταση, ακόμη και αν η ένστασή τους μελλοντικά γίνει δεκτή, θα χάσουν το ακίνητό τους, αφού αυτό με την οριστικοποίηση των εγγράφων θα περιέλθει στο ελληνικό δημόσιο. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο θα ολοκληρωθεί το Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας. Αυτό ανακοίνωσε ο Δήμαρχος της πόλης Παναγιώτης Νίκας μετά την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία. Το θέατρο θα έχει 2.000 θέσεις και το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 998.000 ευρώ. Τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την κατασκευή του Ανοιχτού Θεάτρου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 998.000 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το ΕΣΠΑ και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 365 ημέρες. Υπέγραψα τη συμφωνία για το Ανοιχτό Θέατρο. Θα γίνει σε 365 μέρες. Ακούνε εδώ και οι άνθρωποι του θεάτρου. Συνοηθήκαμε την εταιρεία να το κάνει πολύ συντομότερα. Είναι η τελευταία χρονιά φέτος που χρησιμοποιούμε το κάστρο. Το θεατράκι του κάστρου έχει πολλά προβλήματα, με σημαντικότερο την προσβασιμότητα, το ξέρετε, και δεν μπορείς μέσα σε ένα χώρο κηρυγμένο ως αρχαιολογικό χώρο να κάνεις έργα κλπ. Οι αδειοδοτήσεις, αν μπορούν να γίνουν κάποτε, είναι μακρόχρονες. Το
θέατρο χωρητικότητας 2.000 ατόμων θα κατασκευαστεί εκεί που ήταν το δημοτικό φυτώριο κοντά στον Έδοντα, στη γέφυρα της Σπάρτης και στον κυκλικό κόμβο του Μωρέα στην Αρτέμιδος. Το θέατρο θα έχει 2.000 θέσεις. Κάνουμε και έναν ωραίο πεζόδρομο να ανεβαίνεις με τα πόδια την Αρτέμιδος ή με ποδήλατο. Θα κρατήσουμε το σύνολο των μεγάλων δέντρων, ώστε το θέατρο να λειτουργεί μέσα σε ένα άλσος. Αυτό επιδιώκουμε. Και θα υπάρξει γενική αναβάθμιση αυτής της βόρειας περιοχής, της Καλαμάτας, συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς. Το θέατρο θα έχει μεταλλικές κερκίδες 1.800 ατόμων με πλαστικά, μόνιμα ή ανακλινόμενα καθίσματα και μια μικρή κερκίδα 150 ατόμων από λιθοδομή και καθίσματα από πλάκες μαρμάρου Πάρνονα, κατασκευασμένη πάνω σε βάση από σκυρόδεμα. Ο κ. Νίκας είπε ότι θα φτιαχτεί πεζόδρομο στην Αρτέμιδος, θα παραμείνουν τα μεγάλα δέντρα και θα αναβαθμιστεί η περιοχή της αγοράς. Ολοκληρώθηκε σήμερα η προθεσμία υποβολής υποψηφιωτήτων στο εργατικό κέντρο της Πάτρας με σκοπό να πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες στις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται ο Δήμαρχος της Πάτρας, ο οποίος δίνει τη δική του απάντηση στους επικριτές του. Τέλος δεν έχουν τα επεισόδια στο σύριαλ με το εργατικό κέντρο της Πάτρας, όσο πλησιάζουμε και στην ημερομηνία που θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες. Αυτή τη φορά, ο Δήμαρχος της Πάτρας, Κώστας Πελετίδης, απαντά στους επικριτές του και στις κατηγορίες που τον θέλουν να στηρίζει την αναρχία που επικρατεί μέχρι σήμερα. Ο Δήμος, εκείνο το οποίο είναι, δίνει δίπλα στην εργατική τάξη, όλα όσα λέμε τώρα είναι για την εργατική τάξη. Είμαστε καιροί να μένουμε για την εργατική τάξη. Όσοι ενδιαφέρονται για την εργατική τάξη την επόμενη Παρασκευή και την άλλη Κυριακή θα είναι στις μεγάλες κινητοποιήσεις. Που για ποιον γίνονται κινητοποιήσεις? Για τους εργαζόμενους. Οι παρόντες δείχνουν στην πράξη πού πάνε τα πράγματα. Οι απόντες τι να πούνε? Αφού είναι απόντες, όσοι είναι απόντες βγάζουν αυτό που ξέρουν, είναι να μιλούν. Αλλά με τους απόντες τι να πεις? Εμείς θέλουμε τους πρωταγωνιστές της ζωής. Ο Δήμος είναι στον αγώνα. Για το ρόλο του Δημάρχου της Πάτρας Κώστα Πελετίδη στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, μίλησε στην εκπομπή Μετρόπολης και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Αθανασόπουλος. Εδώ έχουμε μια άλωση των συνδικαλιστικών θεσμών και βασικών θεσμών της δημοκρατίας. Και μας κάνει μεγάλη εντύπωση η εμπλοκή του Δημάρχου Πατρέων του Κώστα Πελετίδη. Γνωρίζουμε ότι προέρχεται από το χώρο του ΚΚΕ, αλλά όμως ο Κώστας Πελετίδης ψηφίστηκε από τους δημοκρατικές πολίτες της Πάτρας, που μέσα σε αυτούς αυτή τη στιγμή πάει κόντρα. Δεν θεσμικά είναι ατόπιμα, αλλά ας ξεπεράσουμε το θεσμικό ατόπιμα του Δημάρχου. Δεν μπορεί ένας Δήμαρχος, ο οποίος έχει ψηφιστεί από ένα ευρύ κόσμο, να πηγαίνει κόντρα σε αυτά τα σφαίρα του κόσμου. Υπάρχει μια μεγάλη αγανάκτηση για τον Κώστα Πελετίδη. Πάντως, η ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής προκάλεσε την έντονη αντίδραση και της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου με ανακοίνωση που εξέδωσε υποστηρίζει πως οι συνδικαλιστικοί φορείς θα πρέπει να απέχουν από τις κομματικές αγκυλώσεις. Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή ολοκληρώθηκε και η διαδικασία της κατάθεσης των υποψηφιωτήτων για τις εκλογές στο εργατικό κέντρο της Πάτρας. Γέννημα θρέμα της Ζακύνθου, ο Πέτρος Κλαμπάνης θεωρείται ένας από τους καλύτερους μουσικούς της νέας γενιάς. Με τη ζωή του μοιρασμένη ανάμεσα σε Ευρώπη και Αμερική, ο διεθνούς φήμης κοντραμπασίστας μίλησε στο Ιόνιαν για το ξεκίνημά του, τη μουσική και τη σχέση των Ελλήνων με την τζαζ. Την τζαζ δημιουργούσαν πάντα μουσικοί που ρίσκαραν, είχε πει κάποτε ένας μεγάλος σαξοφωνίστας. Στα 37 του χρόνια ο Πέτρος Κλαμπάνης έχει αποδείξει ότι είναι ένας από αυτούς. Εμείς τον συναντήσαμε λίγο πριν ξεκινήσει τη μουσική του παράσταση στο Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο της Πάτρας. Είναι ένα project το οποίο παρουσιάζεται πρώτη φορά στην Ελλάδα και τον κόσμο. Είναι μια σύμπραξη δικιά μου με το Σάι Μαέστρο, έναν παλιό μου συνεργάτη. Δεν είναι ο θόρυβος που συνοδεύει κάθε εμφάνιση και καλλιτεχνικό του βήμα, ούτε η έπαινη υπομεγαθύρια της μουσικής. Είναι οι ίδιες οι επιλογές του. Γεννημένος στη Ζάκυνθο το 1981, είχε όνειρο να γίνει μουσικός από τα 4 του χρόνια. Σήμερα, μοιρασμένος ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη, έχει κατακτήσει επάξια τον τίτλο του χαρισματικού καλλιτέχνη. Νιώθω ευθύνη φυσικά και αυτό είναι και το challenge. Θέλω να βάζω τον πύχη όλο και πιο ψηλά και
Με προκαλεί πολύ να δω που θα πάει αυτό το πράγμα. Από ποια ηλικία ασχολείστε με τη μουσική, πότε ήταν το πρώτο βάπτισμα? Από 4-5 χρονών. Όταν ήρθε στο σπίτι μας ένα αρμόνιο για την αδελφή μου που είχε ξεκινήσει να παίζει μουσική, οπότε οι γονείς μου αγόρασαν ένα αρμόνιο, ας πούμε. Είτε ακούγοντας το project του Πέτρου Κλαμπάνη που φέρνει σε επαφή δύο πολύ διαφορετικές μουσικές κουλτούρες, την ελληνική και την αμερικανική κουλτούρα της jazz, είτε εξετάζοντας τη συνολικότερη μουσική του προσέγγιση, ένα είναι σίγουρο, ότι πρόκειται για ένα νέο μουσικό με απεριόριστη φαντασία και δημιουργικότητα. Πώς είναι ο Πέτρος όταν σβήνουν τα φώτα, το κοντραμπάσο μπαίνει στη θήκη του και κλείνει και το αναλόγιο? Ένας βαρετός τύπος, για αυτοί μου. Δεν ξέρω, νομίζω ότι μ' αρέσει να κάνω πολύ... Μ' αρέσουν ταινίες, μ' αρέσουν τα ταξίδια, ξέρεις, πράγματα πολύ βασικά. Θα ακολουθούσε η συναυλία και στη συνέχεια επιστροφή στην Αθήνα και το επόμενο πρωί ξανά στο αεροπλάνο για Νέα Υόρκη. Τον αφήσαμε να ξεκουραστεί για την παράσταση και το encore που πάντα φέρνει το παρατεταμένο χειροκρότημα του κοινού. Αυτό που δίνει δύναμη στο 4χρονο τότε παιδί με το αρμόνιο να κατακτά όλο ένα και περισσότερες κορυφές. Η συνάντηση Στίβου Παπαφλέσια επιστρέφει και φέτος στην Καλαμάτα με πολύ δυνατές συμμετοχές. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας αύριο, με τους διοργανωτές να προετοιμάζονται εντατικά προκειμένου η διοργάνωση να είναι ανάλογη των προσδοκιών. Στο Δημοτικό Στάδιο της Καλαμάτας θα διεξαχθούν το Σάββατο 9 Ιουνίου τα Παπαφλέσια. Οι μάχες αναμένεται να είναι και φέτος δυνατές, με τους διοργανωτές να ανακοινώνουν τα πρώτα ονόματα των αθλητών που θα συμμετέχουν. Έχουμε την πεποίθηση ότι οι φετινοί αγώνες θα αποτελέσουν για τους συμμετέχοντες αθλητές και αθλήτριες αφετηρία για επίτευξη επιδόσεων που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στους μεγάλους αγώνες της χρονιάς. Δύο σπουδαίες αθλήτριες θα συμμετέχουν στα 400 μέτρα των γυναικών, κάνοντάς τα ένα από τα δυνατότερα αγωνίσματα της διοργάνωσης. Η Μαρία Μπελιμπασάκη θα κάνει ντεμπούτο στην Καλαμάτα μετά τον τραυματισμό που την κράτησε πίσω, ενώ στην ίδια κούρσα θα είναι και η Κύπρια Ελένη Αρτηματά. Ανάμεσα σε αυτούς που θα έρθουν στην Ελλάδα και θα ξεχωρίσουν είναι ο Βραζιλιάνος άλτης του μήκους Μαωρίσιους Ντασίλβα, αλλά και ο Ρουμάνος Αλεξάνδρο Νόβατς. Η εμπειρία μας και η τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια μας κάνει βέβαιους ότι πραγματικά θα προσφέρουμε στους φίλους του κλασικού αθλητισμού της πόλης μας, αλλά και της χώρας μας, μια αθλητική εμπειρία σπουδαία. Ως ΕΓΑΣ έχει εντάξει τα Παπαφλέσια στους αγώνες κριτήρια και οι επιδόσεις που θα επιτευχθούν από τους Έλληνες αθλητές εκεί θα υπολογιστούν ως όρια για τα πανελλήνια πρωταθλήματα και τις διεθνείς διοργανώσεις του καλοκαιριού. Έχουμε την χαρά και είναι η υποχρέωσή μας αυτή να εντάξουμε στο αγωνιστικό πρόγραμμα και αγωνίσματα που αφορούν τη συμμετοχή μικρών παιδιών. Παιδιών οι οποία ορισμένα από αυτά ανήκουν στις αθλήματα υποδομής των ακαδημιών του Συλλόγου και από την άλλη σε παιδιά νεαρής ηλικίας τα οποία στελεχώνουν τις αγωνιστικές ομάδες. Και νιώθω και κάποια συγκίνηση γιατί θυμάμαι τον εαυτό μου πιο μικρός όσο έβλεπα πριν με τη χαρά και την μονή περίμενα. Μου έκανε εντύπωση αυτή η αγώνες και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και συμμετέχω και εγώ. Η Διεθνή Συνάντηση Στίβου Παπαφλέσια διεξάγεται ετησίως στην Καλαμάτα από το 1996. Η διαχρονικότητα του meeting αυτού δικαιώνει τις προσπάθειες των ανθρώπων του Μεσσηνιακού και ταυτίζεται με την εξέλιξη των αθλημάτων του Στίβου σε όλη την Μεσσηνία. Είναι ένα αποτέλεσμα που εμείς στον αθλητικό οργανισμό το βλέπουμε καθημερινά στις αθλητικές μας εγκαταστάσεις στο στάδιο με τη συμμετοχή εκατοντάδων νέων αθλητών. Χορηγός των αγώνων είναι τα Ελληνικά Πετρέλαια. Η φιλοσοφία και η πολιτική μας είναι να βοηθήσουμε τις ευπαθείς ομάδες, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τα νέα παιδιά. Και όπου υπάρχει πραγματικά όραμα και πιάνει τόπο η προσπάθεια, θέλουμε να είμαστε παρόντες. Διοργανωτές είναι ο Μεσσηνιακός Γυμναστικός Σύλλογος με συνδιοργανωτές τον Δήμο Καλαμάτα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και τον ΣΕΓΑΣ.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιου ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Στη συνέχεια, σκέψω διαφορετικά με τον Γεράσιμο Φεσιάν και στις 10 People με τον Θοδωρή Σαραντόπουλο. Στις 11 στην εκπομπή Επί Παντός φιλοξενούνται οι βουλευτές Αχαΐας Ανδρέας Ριζούλης και Ιάσον Φωτήλας. Το Σκοπιανό, το χρέος, η έξοδος από τα μνημόνια με φόντο τις εκλογές. Μπορείτε να παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων και στο διαδίκτυο, στο κανάλι του Ιόνιαν στο YouTube, Ιόνιαν Channel. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα και καλό Σαββατοκύριακο.